Καλημερίζω και τον κύριο Νίκο Κογολάκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά, κυρία Δουγγεράκη. Εύχομαι καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ο κύριος Κογολάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί 14 του μήνα αποφασίσατε να βγείτε ως σωματείο μπροστά? Κινητοποιήσεις έχετε? Γιατί λέτε δεν πάει άλλο? Τι? Ακριβώς, ήδη έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία όσον αφορά τα αιτήματά μας. Ήδη και την προηγούμενη Δευτέρα είχαμε ανέβει Αθήνα με την Ομοσπονδία Ψητισμού Τουρισμού. Συμμετείχε το σωματείο μας σε μια σύσκεψη με το Διευθυντή της Υπουργό Εργασίας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Εκεί για άλλη μια φορά συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα, τα αιτήματά μας, το Ταμείο Ανεργίας Επαναφορά Πριμνημονίων Επίπεδα, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις ενδοχειακές επιχειρήσεις, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέτωπο κατά της ακρίβειας. Είναι στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό στις δημόσιες υπηρεσίες, είτε λέγεται επιθεώρηση εργασίας, είτε λέγεται ΕΦΚΑ, είτε ΔΥΠΑ, είτε δημόσια νοσοκομεία. Εμείς λέμε ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πεινάνε στην κυριολεξία. Βλέπουμε τις καθημερινές ανατιμήσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αναεντείνονται οι κοινωνικές ανισότητες και η επιβίωση της μέσης ελληνικής οικογένειας. Γι' αυτό λοιπόν κατεβαίνουμε στους δρόμους 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10 κάνουμε συγκέντρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΥΠΑΣ, πρώην ΟΑΕΔ, στη Λεωφόρο Κνωσού. Εκεί καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εποχικούς εργαζόμενους, τους άνεργους που θίγονται με αυτές τις πολιτικές, να δώσουν ένα βροντερό παρόν σε αυτή τη συγκέντρωση. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι γίνονται κινητοποιήσεις και επίσης και στα Χανιά την ίδια μέρα και στο Ρέθυμνο. Είναι η αρχή των κινητοποιήσεων. Εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, πραγματικά θα δούμε και απεργιακές κινητοποιήσεις με την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Εμείς λοιπόν καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν, να είναι παρόν σε αυτές τις αντιδράσεις που πρωτοστατεί για άλλη μια φορά το σωματείο μας. Ηράκλειο, Χανιά, δηλαδή τα σωματεία της Κρήτης, έτσι? Ακριβώς. Γιατί τα σωματεία της Κρήτης, εμείς είμαστε η μεγάλη μάζα των εργαζομένων που είμαστε εποχικοί εργαζόμενοι, γιατί θα αναφέρουμε ότι το 90% των εργαζομένων που δουλεύει στα ξενοδοχεία είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Το Ταμείο Ανεργία. Ορίστε, παρακαλώ. Γιατί δεν το κατάλαβα. Είναι τα σωματεία όλης της Κρήτης ή είναι μόνο τα σωματεία από Ηράκλειο και Χανιά? Είναι Χανιά, έχουν πάρει απόφαση, το Ρέθυμνο και εμείς. Ωραία. Χανιά λοιπόν, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, από κοινού η κινητοποίηση αυτή στις 14 Δευτέρου, και λέτε ωστόσο ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας ότι θα κλιμακώσετε. Βεβαίως θα κλιμακώσουμε, ήδη το έχουμε συζητήσει σε συμβούλιο με την Ομοσπονδία μας. Ότι εφόσον δεν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, γιατί μας κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η ουσία, κυρία Δουλγεράκη. Μας λένε δικαιολογίες ότι θα πάρουμε το επόμενο διάστημα, έγινε η αλλαγή με τον Υπουργό Εργασίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές. Εμείς θέλουμε άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Εκεί θα καλέσουμε και τους τοπικούς βουλευτές να πάρουν θέση και να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, που το ώστε εμείς να φέρνουμε τα θέματα στη Βουλή. Ήδη το έχουν κάνει, ήδη το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Παρασύρης, με επίκαιρη ερώτησή του για τα θέματα αυτά, δεν πήρε απαντήσεις από τον Υπουργό Εργασίας, και δυστυχώς δεν μας μένει άλλος δρόμος, μόνο ο δρόμος του αγώνα και των κινητοποιήσεων. Το πιο βασικό από όλα είναι η επέκταση του Ταμείου Ενέργειας. Αυτό είναι που σας καίει, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι για 3 μήνες, 4 μήνες δεν έχουν κανένα έσοδο. Ακριβώς. Ήδη τώρα που μιλάμε, το Ταμείο Ενέργειας έχει τελειώσει τους περισσότερους. Αρχές Φεβρουαρίου τελείωσε.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι να ξαναπιάσουμε δουλειά το Μάιο, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων θα πιάσει το Μάιο δουλειά. Ναι. Θα πληρωθούν το Ιούνιο. Τι θα γίνουν αυτές οι οικογένειες με την ακρίβεια να καλπάζει, να έχει ενίκεια, να έχει φοιτητές, να έχει καθημερινά άλλα έξοδα. Καταλαβαίνετε όντως ότι είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Μπορεί να δούμε και πανελλαδικές κινητοποίησεις. Βεβαίως μπορούμε να το δούμε. Είπαμε ότι περισσότερο θυγόμαστε εμείς που δουλεύουμε στην Κρήτη και στα νησιά και στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, όπως είναι και Χαλκιδική, και εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως και θα πάρθουν αποφάσεις για πανελλαδικές κινητοποίησεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Και, ναι. Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Ότι την Τρίτη 13 του μήνα, ναι, το Πολύ Κέντρο Μυρών 5 η ώρα γίνεται μια εκδήλωση, μια εσπερίδα ενημέρωσης, μια πρωτοβουλία του σωματείου μας με το συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ και την υποστήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Το θέμα θα είναι οι ζητήματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης στον κλάδο του τουρισμού. Θα κατέβουν από την Αθήνα εργατολόγοι εξειδικευμένοι να συζητήσουμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Θα γίνει ενημέρωση ευρεία και από μένα προσωπικά, αλλά θα κατέβει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Γιώργος ο Χόντογλου. Θα ενημερωθούν για την κινητοποίηση 14 Φεβρουαρίου και καλούμε όλους τους μεσαρίτες, ξενοδοχοϋπαλλήλους, εποχικούς εργαζόμενους την 3η 13 Φεβρουαρίου και ώρα 5 στο Πολύ Κέντρο Μυρών του Δήμου Φεστού να έρθουν και να παρακολουθήσουν αυτή την εσπερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.